Και τώρα πάμε σε αγαπημένη μας. Όχι. Α, τι. Θέλω να ακούσουμε πρώτα το θαυμαστή. Ωραία, οκ. Okay. Μια συγκεκριμένη κυρία να δείτε τι λέει αυτή και μετά να μου πείτε αν φαντάζεστε ποια μπορεί να είναι αυτή η θεότητα. Η κόμισε. Είναι, φαντάζομαι, η Ρωσιλία να τολμήσει ένας απλός θνητός να περιγράψει την θεότητα και την ομορφιά της κόμισσας. Η κόμισσα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από το μέλλον. Εμείς προσπαθούμε να την πλησιάσουμε, να την μυρίσουμε, να την αισθανθούμε. Ακού να δεις, για την κόμισσα Κοντογιάννη αυτό. Η κόμισσα Κοντογιάννη, τραγουδίστρια βεβαίως. Έτσι θέλω να σου πω ότι. Δεν είναι καταλαβαίνω. Είναι από το μέλλον. Είναι από το μέλλον. Φτάνει εγώ να τη μυρίσω, να τη θαυμάσω. Ούτε, δηλαδή πώς να σου πω. Και που υπάρχει δίπλα, αυτό μόνο με κάνει και κρατάω. Ντρέπομαι που υπάρχω δίπλα τη. Ναι. Συγγνώμη. Είδες πως τι έπαθε ο θαυμαστής. Ο θαυμαστής, παιδί μου, δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Έλεγε κόμισσα και κάνει φωνή του έτσι. Θα πρέπει να κάνουμε ένα αφιέρωμα προς το παρόν να δώσουμε. Ένα μόνο στοιχείο για αυτή τη θεότητα, για αυτή τη γυναίκα που ντρέπεσαι να υπάρχει. Κόμισσα Κοντογιάννη. Τι είναι αυτό που σε χαρακτηρίζει? Τίγρης και σε όποιον αρέσω. Πάνω στην τζόχα του Bridge. Η τζόχα μου θύμισε νόμος 4.000 πριν την Boys Meet. Ναι, κάτι ένα καφενείο θα πρέπει να είναι, τέλος πάντων, και τις κάνει. Αχ, θέλω πάλι να τη δούμε λίγο. Τίγρης που πάει στην τζόχα να την πιάσει. Σε όποιον αρέσει. Είναι αυτό που σε χαρακτηρίζει. Δώσ' το. Τίγρης και σε όποιον αρέσει. Παιδιά, συγγνώμη, η τσόχα ήταν πράσινη στο πρώτο πλάνο και στο δεύτερο δεν είχε πλάνο. Δεν είχαμε άλλο πλάνο, παιδιά, να πρέπει να μας καρφώσεις τώρα και να τις μαστιγώνουμε πάνω να βρούνε πλάνο πράσινο να κάνει τίγρης. Χρούτς, ναι. Αμάδρυ καρφίσες. Ρε, είχα κόσμο.